Καλώς ήρθατε. Σήμερα η επαφή μας είναι διαφορετική. Γιατί πολύ απλά είναι διαφορετικό το θέμα. Γιατί πολύ απλά αξίζει να ταξιδέψετε σε αυτό που πρόκειται να σας εξηγήσω, να μοιραστώ μαζί σας και να μην βλέπετε το πρόσωπο, αλλά να ακούτε τη φωνή. Γιατί είναι αυτή που θα σας κάνει παρέα για τα επόμενα λεπτά και θα σας δώσει μια πληροφορία που ο εγκέφαλος χρειάζεται να την επεξεργαστεί. Χρειάζεται να την νιώσει και κυρίως να την καταλάβει, να την εξηγήσει. Υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές που κάνουμε πολλά πράγματα γιατί αισθανόμαστε την ανάγκη της δοτικότητας. Θέλουμε να δώσουμε την αγάπη μας. Θέλουμε να μοιραστούμε το συναίσθημά μας. Να δώσουμε την προσοχή μας. Θέλουμε να μείνουμε στο χρόνο. Θέλουμε να μπορέσει να είμαστε στο μυαλό της άλλης ψυχής. Θέλουμε πραγματικά να μείνουμε με έναν τρόπο αιώνιοι σε αυτή την πολύ μικρή ζωή. Όμως, αν το αντιληφθείτε, δεν θα μιλήσω για τη ματαιότητα της σκέψης, αλλά θα μιλήσω για σένα που θέλεις να δίνεις συνεχώς. Να είσαι δοτική ψυχή, υποχωρητική και κάποιες φορές παραχωρητική ψυχή, παραχωρώντας το χρόνο σου, το χώρο σου, τη σκέψη σου, τα συναισθήματά σου. Αν ήξερες όμως ότι θα είσαι μία ανάμνηση σε λίγα χρόνια που θα ξεχαστεί, θα έβλεπες με άλλη οπτική γωνία τη ζωή σου. Γιατί πολύ απλά θα καταλάβαινες ότι όσο μεγαλώνεις και περνάει ο χρόνος, που είναι χρόνος αντίληψης, χρόνος συνείδησης, θα αντιλαμβανόσουν ότι όλο αυτό το δημιούργημα λίγο αργότερα δεν θα το θυμάται κανείς. Και ενώ είναι τόσο όμορφο αυτό που κάνεις, αυτό που θέλεις να δώσεις, να μοιραστείς, αντιλαμβάνεσαι, εάν συνειδητοποιήσεις την ύπαρξή σου, ότι λίγο πιο μετά, στο χρόνο, σε αυτό το γραμμικό χρόνο που βιώνουμε όλοι μας, θα είσαι μια ανάμνηση που δεν θα θυμάται κανείς. Αλήθεια, ξέρεις ποιος είναι ο προπάπου σου? Θυμάσαι ποια είναι η προγιαγιά σου? Αναγνωρίζεις τα κατορθώματά της? Ξέρεις τα κατορθώματά του? Έχεις φτιάξει την ιστορία της ζωής σου για να αντιληφθείς ότι και εκείνοι οι άνθρωποι που συνετέλεσαν για να υπάρχεις εσύ στο τώρα δεν υπάρχουν ούτε καν στη σκέψη σου, πόσο μάλλον στις αναμνήσεις σου. Γιατί ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία να αντιληφθείς την ιστορία σου που έχει σχέση με την ύπαρξή σου. Και κάπως έτσι συνειδητοποιείς τη ματαιότητα του κόσμου, μπορείς να συνειδητοποιήσεις και πολύ περισσότερα, γιατί αν αποφασίσεις να κάνεις κάτι και το κάνεις για σένα και το αισθάνεσαι, το βιώνεις, το λειτουργείς, θα δεις ότι είναι τελείως διαφορετική η ζωή σου. Γιατί θα έχεις συνείδηση εναρμονισμένη
με τη ζωή σου και θα αποφασίζεις τελικά ότι αυτό που δωρίζεις έχει άλλη αξία για τους ανθρώπους που είναι γύρω σου και πόσο μάλλον για σένα. Γιατί ό,τι γίνεται, γίνεται στο τώρα. Και κάθε τι που αφορά το παρελθόν σου υπάρχει μόνο στο μυαλό σου. Όπως υπάρχει και το μέλλον σου, το οποίο σκέφτεσαι τώρα. Έτσι λοιπόν, οι περισσότεροι άνθρωποι βρισκόμαστε στο μυαλό των άλλων, όσο η σκέψη τους είναι λειτουργική και συνυπάρχει μαζί μας. Όταν πάψει να είναι λειτουργική η σκέψη των ανθρώπων που σε περιστοιχίζουν, δεν θα είσαι ούτε καν ανάμνηση. Θα είσαι απλώς κάτι που έφυγε, σαν εκείνες τις σχέσεις που υπήρξαν πολύ έντονες, παθιασμένες και τελικά έσβησαν. Είναι σίγουρο ότι θα σου έτυχε να ερωτευτείς πολύ, πάρα πολύ. Και το ίδιο άτομο που έδωσες πραγματικά την ψυχή σου, το κορμί σου, το πάθος σου, να περνάει από το απέναντι πεζοδρόμιο και να μην σε αναγνωρίζει. Οπότε, για αυτό το πάθος που έζησες και που πιθανόν για σένα είναι μια ανάμνηση για την άλλη ψυχή απέναντι, δεν υπάρχεις. Όλη αυτή λοιπόν η συζήτηση και το μοίρασμα σήμερα είναι για να καταλάβεις την αξία σου. Είναι να αντιληφθείς την ύπαρξή σου, τη σημαντικότητά σου στο τώρα και πως η ζωή μέσα από το χρόνο που εσύ διαθέτεις, εσύ αντιλαμβάνεσαι, φεύγει. Πόσο ποιοτικότερος μπορεί να γίνει τελικά ο χρόνος σου. Πόσο πιο συνειδητή γίνεται η ζωή σου, αν σκεφτείς τελικά ότι τα βήματά σου είναι ασήμαντα και ταυτόχρονα τόσο σημαντικά για σένα. Αποφάσισε να δεις τη ζωή στο τώρα για τη σημαντικότητά σου και την ύπαρξή σου, αντιλαμβανόμενος ως άνθρωπος ότι δεν θα σε θυμάται κανείς και ότι θα αποτελείς μια ανάμνηση που δεν θα θυμάται κανείς, γιατί δεν θα σε ψάξει ποτέ κανείς. Και όλο αυτό επειδή υπάρχει μέσα σου σαν πεποίθηση, σαν μια λειτουργία του μυαλού που σε καθυστερεί, που σε διαφοροποιεί και που σε κάνει να λες, αξίζει τον κόπο. Η αλήθεια είναι ότι αξίζει τον κόπο να μπορούμε να λειτουργούμε, να σκεφτόμαστε και πάνω απ' όλα να δίνουμε. Οπότε μην το αμελήσεις αυτό, μην το αφήσεις αυτό. Αν την λύει, είναι ώρα να αντιληφθείς πραγματικά τη σπουδαιότητά σου, επειδή υπάρχεις και προσφέρεις, αγαπάς, παθιάζεσαι, δημιουργείς και να έχει αξία γιατί το σκέφτηκες για σένα. Όσο θα περνάει ο χρόνος, τόσο θα καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ διαφορετική η ζωή όταν δεν υπάρχεις για τους άλλους, παρά μόνο για σένα. Να είσαι η ανάμνηση του εαυτού σου, να είσαι η ανάμνηση του κατορθώματός σου, να γίνεις η λειτουργία σου, να σεβαστείς τον εαυτό σου, να καταλάβεις ότι τα συναισθήματά σου έχουν υπέρτατη αξία και να διαχωρίσεις πού τα δίνεις, πού τα προσφέρεις, για ποιο λόγο το κάνεις. Και τότε θα δεις ότι η ζωή σου έχει περισσότερη αξία και ο σκοπός της ζωής σου ειλικρινά θα φανεί μπροστά σου και θα γεμίσεις με ενέργεια
η οποία θα σου δώσει μεγάλη όθηση για ό,τι κάνεις. Και κάθε κίνησή σου θα είναι σπουδαία, γιατί θα γίνεται πηγαία και με κανένα κριτήριο ματαιοδοξίας για να σε θυμούνται. Σκέψου το. Η επιλογή είναι δική σου. Αν σταματήσεις να λειτουργείς λοιπόν για τους άλλους και τη ματαιότητα της στιγμής ως ανάμνηση στο μυαλό κάποιου άλλου, θα δεις ότι τα έργα σου θα είναι πιο σπουδαία όταν γίνονται αποκλειστικά για σένα. Και τότε θα συμβεί. Θα έχουν κάθε λόγο να σε μνημονεύουν. Γιατί πολύ απλά δεν περιλαμβάνονταν εκείνοι στο κάδρο σου, παρά μόνο ο εαυτός σου. Μέσα από την πίστη που μπορείς να δείξεις στον εαυτό σου, μπορείς να αναγνωρίσεις τη σημαντικότητά σου και να πάψεις να σκέφτεσαι ότι θα αποτελείς ανάμνηση για κάποιον ή κάποια. Ο μόνος ομφάλιος λόρος, ο οποίος μένει στο μυαλό του ανθρώπου για όσο ζει, είναι με τη μητέρα του και τον πατέρα του. Κανένας άλλος ομφάλιος λόρος ειλικρινά δεν μπορεί να σταθεί στην ανάμνηση. Γιατί όταν τελειώσεις κι εσύ, η μητέρα σου δεν θα υπάρχει ανάμνηση στα εγγόνια σου. Είναι πολύ απλό. Οι χτίσεις, οι σχέσεις ειλικρινά χτίζονται. Και τότε μόνο θα καταλάβεις την ασημαντότητα που έχει ο άνθρωπος όταν δεν είναι συνειδητός. Μέσα στη συχνότητα του τώρα να ζει την ύπαρξή του. Αν λοιπόν για κάποιο λόγο όλο αυτό το μοίρασμα σήμερα δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις, ίσως η επανάληψη σε βοηθήσει να καταλάβεις πόσο σημαντική είναι η πληροφορία που σου προσφέρω. Ψάξε να βρεις τα άρθρα μου στο πλουμιστός.com και θα καταλάβεις πόσο σημαντική είναι τελικά η ανάμνηση μέσω της δικής σου ύπαρξης στο τώρα. Σου προτείνω επίσης μια επίσκεψη στο voicehealing.gr. Εκεί είναι οι κατάλληλες ηχητικές συνεδρίες που θα σε κάνουν να καταλάβεις ποιος άνθρωπος είσαι, τι συνείδηση είσαι και πόσο σημαντική είναι η δική σου ύπαρξη στο να μειώνεις την ασημαντότητα της ανάμνησης για την οποία υπάρχει μέσα σου ως προδιαγραφή και αν δεν τη βγάλεις σύντομα δεν θα μπορέσεις να κάνεις μια υγιή ζωή, πνευματική ζωή γεμάτη αφύπνιση και σιγουριά για τον εαυτό σου. Μαζί μου μπορείς να επικοινωνήσεις βρίσκοντας τις πληροφορίες κάτω από αυτό το ηχητικό μου μήνυμα. Σου εύχομαι πραγματικά να συνειδητοποιήσεις πόσο σπουδαία ψυχή είσαι και αξίζει να μην χάνεται στο πουθενά της ανάμνησης παρά να ζει συνειδητοποιημένα στο τώρα. Πορεύσου πως το φως θα τα δεις όλα ξεκάθαρα εκεί.